Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα επέστρεψα με ένα βίντεο από τη σειρά I Love Greek Products που έχει να κάνει με τα φρόλτρα που έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου για να σας δείξω. Κάποια είναι πιο φθηνά, κάποια είναι πιο ακριβά. Φυσικά μπορείτε να βρείτε και άλλες ελληνικές εταιρείες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι συγκεκριμένες εταιρείες που θα σας δείξω είναι 5 στο σύνολο. Και θα ξεκινήσω από την εταιρεία Dream Care που έχει από τα πιο οικονομικά προϊόντα, είναι αυτή η εταιρεία. Έρχεται στα 1000 ml το αφρόλουτρό της. Έχω εγώ αυτό εδώ που είναι με μέλι και γάλα. Παρασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό της Σύμετρο. Και τι να σας πω, το μέλι και γάλα είναι μια κλασική μυρωδιά. Κάνουν πολύ καλό αφρό και ο αδερφός μου έχει αυτό εδώ που είναι για άνδρες και έχει μια έτσι δροσερή μυρωδιά, σαν θάλασσα, κάτι τέτοιο. Η επόμενη εταιρεία μπορείτε να τη βρείτε στα Τζάμπο, είναι η εταιρεία Victoria. Το συγκεκριμένο φρόλουτρο είναι στα 300 ml, και έχει μέσα άρωμα καρύδας, πανθενόλ και αλόα βέρα. Δεν είναι από τις πιο ωραίες μυρωδιές καρύδας που έχω μυρίσει, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, ιδιαίτερα για ταξίδια, γιατί είναι μικρή συσκευασία και έχει πολύ ωραίο πόμα. Ανοίγει πάρα πολύ καλά, με αρκετά μεγάλη ασφάλεια. Αυτό εδώ. Επόμενη εταιρεία είναι η εταιρεία Ventus που σας την έχω δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο από τη σειρά I Love Greek Products και θα το έχω και αυτό από κάτω σαν link για να το δείτε. Η Ventus έρχεται στα, οι κανονικές συσκευασίες έρχονται στα 250 ml, και αυτό είναι στην Αθήνα για Παρασκευή, και αυτό παρασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην Ελλάδα, αν και είναι ελληνική εταιρεία. Το συγκεκριμένο αφρόλουτρο είναι με γαρδένια και λευκό λίλι λουλούδι, είναι αυτό εδώ. Θα σας έχω, όπως σας είπα, και το βιντεάκι από κάτω για να δείτε full review για, για την συγκεκριμένη εταιρεία και το προϊόν. Πάλι από τη Ventus είναι, και αυτό σας το είχα δείξει, σε μια συσκευασία με σετάκι που το είχα βρει στο Μασούτι, γύρω στα 6 ευρώ νομίζω έκανε όλο το πακετάκι. Είναι το αφρόλουτρο με καρύδα, έχει ουδέτερο παχάκι για το δέρμα. Και είναι στα 130 ml, είναι αυτό εδώ. Και αυτή η καρύδα, αυτό το αφρόλουτρο καρύδας έχει μια πιο γλυκιά μυρωδιά από ότι αυτό εδώ από την εταιρεία Victoria. Λοιπόν, επόμενο πάλι και τελευταίο από τη Ventus είναι το αφρόλουτρο με έτσι μια πιο φρέσκια μυρωδιά, πάλι έτσι θάλασσα, μια δροσερή μυρωδιά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε. Είναι μια πολύ παλιά συσκευασία συγκεκριμένη και δεν έχω ψάξει να σας πω την αλήθεια αν υπάρχει ακόμα η συγκεκριμένη μυρωδιά, αλλά αν μπορείτε να τη βρείτε, νομίζω ότι είναι καλύτερα για άντρα, γιατί έχει μια έτσι unisex μυρωδιά προς αντρική, δεν είναι τόσο γυναικεία. Αλλά είναι πολύ δροσερή και ωραία, προσωπικά μου αρέσει πολύ. Και τις τελευταίες δύο εταιρείες που θα σας δείξω είναι εταιρείες που είναι λίγο πιο ακριβές από τις συγκεκριμένες, από αυτές που σας έδειξα ήδη. Η μία είναι από την εταιρεία Primo Bagno με βανίλια και σέα, αν το λέω σωστά, είναι αυτό εδώ. Ξεβιδώνει το συγκεκριμένο και έρχεται κάπως έτσι, δεν έχει αντλία, το πόμα του πρέπει λίγο να το προσέξετε. Το συγκεκριμένο βρίσκεται στα πόσα ml, είναι στα 160 ml, έχει μια πάρα πολύ γλυκιά και ζεστή μυρωδιά. Θα το επέλεγα πιο πολύ για φθινόπωρο, όχι τόσο για χειμώνα, αν και είναι πολύ ωραία μυρωδιά και για χειμώνα. Μου θυμίζει εμένα συγκεκριμένα φθινόπωρο. Ναι, πολύ γλυκιά μυρωδιά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και επίσης είναι μια πολύ καλή συσκευασία για ταξίδια αυτό εδώ. Και επειδή είναι βιδόνι συσκευασία, πάλι είναι ασφαλείας. Και τελευταίο είναι από την εταιρεία
Aroma Care. Το συγκεκριμένο δεν έχει parabens. Νομίζω ότι ούτε από την Primo πάνω έχουν parabens, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Πάντως το συγκεκριμένο το γράφει πάνω ότι δεν έχει parabens. Είναι πάλι και αυτό εδώ καρύδα, ξέρετε ότι μου αρέσει καρύδα, το έχετε καταλάβει. Από την εταιρεία Valley. Είναι φυσικά καλλυντικά. Καρύδα και pineapple tea, no, ανανάς νομίζω. Και το συγκεκριμένο το έχω στα 150ml, δεν είναι full συσκευασία αυτή εδώ. Την είχα πάρει με ένα γαλάκτωμα σώματος, το συγκεκριμένο το είχαν δώρο. Και για αυτήν εδώ την εταιρεία έχω ένα άλλο βίντεο που σας έχω διάφορες κρέμες σώματος, αν θέλετε να το δείτε. Η ανάλυση εκείνου του βίντεο δεν είναι πολύ καλή γιατί είναι αρκετά παλιό, αλλά θα το έχω από κάτω αν σας ενδιαφέρει αυτή εδώ η εταιρεία, να επισκεφτείτε εκείνο το βίντεο για να το δείτε. Μου αρέσει, ναι, καρύδα και ανανά έχει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εταιρεία και θα το καταλάβετε γιατί έχω αρκετές κρέμες σώματος από αυτήν εδώ την εταιρεία. Αν και για φρόλτρα δεν την έχω επιλέξει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να μου κάνετε like για να ξέρω αν θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο ή να μου αφήνετε και στα σχόλιά σας αιτήματα για νέες ιδέες. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλιά!